Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενικός Γραμματέας κ. Γεν Στότελμπεκ, δήλωσε ότι η Τουρκία ενημερώθηκε ότι η συμμαχία αναμένει από όλα τα μέλη να επιβάλλουν και οι Ρώσεις στην Τουρκία. Είπε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν πρέπει να κλιμακωθεί σε πόλεμο μεταξύ Ρωσία και ΝΑΤΟ που θα οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το ΝΑΤΟ κάλεσε όλου του Ευρωπαίου συμμάχου να αυξήσουν του αμυντικού προπολογισμού του, είπε ο κ. Ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γεν Στότελμπεργκ, Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Ερντογάν στο φόρουμ διπλωματία τη Ατάλεια στην Τουρκία την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, επενώντα τον για τη συμβολή τη Τουρκία στη συλλογική αποτροπή και άμυνα του ΝΑΤΟ. Χαιρέτησε επίση τι προσπάθειε τη Τουρκία να μεσολαβήσει μεταξύ Μόσχα και Κιέβου και τι παραδόσει τη βοήθεια στην Ουκρανία καθώ αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή. Από τη μία, έχουμε την Τουρκία σε ρόλο ειρηνοποιού, διαμεσολαβητή στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσία και Ουκρανία στο φόρουμ τη Ατάλεια, η οποία δεν καρποφόρησε. Από την άλλη, η Τουρκία αποφάσισε να κλείσει τα στενά όταν πλέον πήρε το πράσινο φω ο Ερντογάν το φίλο του Πούτιν, αφού οι χερσαίε επιχειρήσει είναι εκείνε που διαδραματίζουν τον κυριότερο ρόλο στην έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία και αφού στη Μαύρη Θάλασσα δεν βρισκόταν ούτε ένα πλοίο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, μέχρι στιγμή η Τουρκία δεν ακολούθησε τι υπόλοιπε χώρε τη συμμαχία στην επιβολή κυρώσεων κατά τη Ρωσία, γεγονό που δεν πέρασε απαρατήρητο από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ο οποίο, όπω είπαμε παραπάνω, απέτησε από την Τουρκία να το κάνει. Τώρα είναι η ώρα τη κρίση για τον Ερντογάν, αφού θα αναγκαστεί να πάρει θέση. Είναι αυτό που λέει ο σοφός λαό μα: μπροσβαθεί και πίσω ρέμα. Η Τουρκία, όντα μέλο του ΝΑΤΟ και απολαμβάνοντα την ασφάλεια που αυτό παρέχει εναντίον τη Τρίτη χώρα, μη μέλου τη συμμαχία. Προσέγγισε τη Ρωσία και έκανε δουλίτσε μαζί τη σε Συρία, Λιβύη και Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι αν δεν άνοικε στο ΝΑΤΟ, ο Πούτιν την είχε για πρόγευμα. Από την άλλη, αν στηρίξει όπω οφείλει ενεργά το ΝΑΤΟ εναντία στο φίλο τη τον Πούτιν, θα αντιμετωπίσει το ρωσικό μένο στη συνέχεια. Ο κύβο ερήφθηκε σε λίγε ημέρε, θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τέλο, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού μα είναι προ τη σωστή κατεύθυνση, αφού θέλει να υπογραμμίσει την ενότητα τη συμμαχία στη δύσκολη αυτή στιγμή. Εκθέτοντα ακόμη περισσότερο τον διπρόσωπο ρόλο της Τουρκίας έτσι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.